Οι ΔΕΗ στην ουσία μεσοδήμων γίνονται για την επανασύνδεση του ρεύματος. Δίνεται λοιπόν σε νοικοκυριά τα οποία είναι νοικοκυριά που κατατάσσονται στις κατηγορίες των αδύναμων, αυτών που δεν έχουν, δίνονται επιδοτήσεις από 30 μέχρι και 100% για την επανασύνδεση του ρεύματος που είναι αρκετά τσοχτέρη. Για μία ακόμη φορά, ο κύριος Ερωτόκορτος με τη σύζυγό του Ανθή στήθηκε από νωρίς το πρωί στην ουρά σε μία προσπάθεια να βρει λύση. Το ρεύμα στο δικό του σπίτι έχει κοπεί εδώ και 5 μήνες. Απογοήτευση και σήμερα, γιατί ήρθαμε να κάνουμε ένα καινούριο διακανονισμό, αν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έγινε τίποτα. Μας ζητάνε πάλι τα ίδια που μας ζητήσανε και την περασμένη φορά, 5.000 ευρώ και 800 για 12 μήνες, που αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Ούτε μία στο εκατομμύριο να μπορέσω να δώσω αυτά τα λεφτά. Γιατί είμαστε ευπαθή ομάδα, είμαστε κάτω από το όριο της φτώχειας. Μέρα με τη μέρα όμως τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Το παιδί που έχει 40 πυρετό και το κάνω συνέχεια με κρύο μπάνιο. Είναι κρίμα δηλαδή. Στην ουρά και η 85χρονη κυρία Αργυρό. Με μια πενιχρήση σύνταξη των 500 ευρώ προσπαθεί να ζήσει μαζί με τον άρρωστο σύζυγό της. Δύσκολα, δύσκολα. Και άρρωστος ο άντρας μου, τον έχουμε άσμα στο αυτό και θα τυρανιέμαι εγώ για να δω τι θα κάνω. Οι δόσεις του στεγαστικού δανείου για το μικρό διαμέρισμα στο Περιστέρι των 50 τετραγωνικών έχουν μείνει τα τελευταία χρόνια απλήρωτες. Και κάποια στιγμή κινδύνευσε να κοπεί το ρεύμα. Ο διακανονισμός ήταν η μόνη λύση. Ένα διαράκι έχω. Και έχω δώσει και δεν τη δίνω τη δόση. Δεν μπορώ να τη δώσω. Μόνο τα φάρμακα δίνω 100 ευρώ κάθε τόσο. Και τώρα θα δώσω 150 ευρώ για τα φάρμακα που παίρνω ο άντρας μου και εγώ. Στερίζετε πράγματα. Υστερούμε, πώς υστερούμε. Παπούτσια 5 ευρώ παίρνω. Παπούτσια και τα βάζω 2 φορές και τα πετώ και στα ξανά πάλι. Στην παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα. Στους δήμους όλης της χώρας θα συσταθούν επιτροπές που θα εξετάζουν τα σχετικά αιτήματα. Θα αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των ετούντων και θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν, πριν δηλαδή την ενεργοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία και να ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Στη διακανονισμό πάντα, δεν βγαίνει. Για οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καλύπτεται το πλήρες ποσό. Ενώ για οφειλές μέχρι και 9.000 ευρώ το 75% της οφειλής. Εάν το χρέος αγγίζει τα 12.000 ευρώ, θα καλύπτεται το 50%, ενώ αν ο λογαριασμός ξεπερνά τις 12.000, το 30%. Μας κοροϊδεύουνε, μας παιδεύουνε, γιατί λέει ότι δεν μπορούσαν να μου κάνουν ρύθμιση, έπρεπε να πληρώσω όλο το ποσό. Το μέρος της οφειλής που δεν θα καλυφθεί από το βοήθημα θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα όρια της επιτετούμενης κατανάλωσης θα αυξάνονται για τα άτομα με αναπηρία.